cartel. Move. Go, go, go. Γεια χαρά φίλοι του Game Over, ακόμα ένα Gamecast για μια ακόμα εβδομάδα, λίγο διαφορετικό για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Γιώργος Καλήφας στο ένα μικρόφωνο του Game Over και στο δεύτερο μικρόφωνο... Γεια χαρά! Παίρνω το ύφος των το χαρακτήρων στο παιχνίδι που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Σάκης Καρπάς, Σάκης Καρπάς. Εδώ σήμερα θα για μιλήσουμε... Γεια χαρά σε όλους, καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα, καλημέρα, γιατί δεν ξέρεις τι ώρα θα το δουν. Α, εντάξει. Army of Two, The Devil's Cartel. Αυτό το Gamecast εδώ θα το κολλήσουμε και σε ένα review, οπότε μπορείτε να το εκλάβετε αν θέλετε και ως video review. Καλύτερα. Δική σας είναι η επιλογή. Ναι, θα πούμε σύντομα όλα όμως. Λοιπόν, αγαπημένο franchise σε εισαγωγικά δικό μου και του Σάκη Καρπά, γιατί έχουμε παράδοση να τα παίζουμε μαζί αυτά τα παιχνίδια. Ναι, έτσι. Και τα τρία προσπαθήσαμε να τα παίξουμε. Και τα τρία τουλάχιστον. Τα παίξαμε και τα τρία εκτός από το δεύτερο. Εκτός από το δεύτερο που δεν καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε γιατί παρά ήταν παράξενο. Ναι. Αυτό το ολοκληρώσαμε πριν λίγες μέρες και είμαστε εδώ να μιλήσουμε για την τρίτη προσπάθεια της EA σε αυτό το franchise, το οποίο όσο πάει και το καίει σιγά σιγά. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι ανεπτυγμένο από την EA Montreal και την Visceral Games. Ναι. Και είναι εντελώς διαφορετικό, μάλλον αρκετά διαφορετικό από τα προηγούμενα. Έτσι. Έχει άλλους πρωταγωνιστές και αρκετές διαφοροποιήσεις στο gameplay. Λοιπόν, Σάκη. Έλα, φίλτατε. Λοιπόν, περάσαμε καλά παίζοντας, αλλά για ποιο λόγο περάσαμε καλά, έτσι. Να τα πάρουμε από την αρχή. Εντάξει. Mm-hmm. Βρισκόμαστε πλέον στο Μεξικό. Μέχικο. Μέχικο, ναι. Όπου τα καρτέλ δίνουν και παίρνουν. Γίνεται κάτι εκεί στο σενάριο, δεν πολύ κατάλαβα, αλλά δεν έχει και πάρα πολύ σημασία. Ναι, το σενάριο, παιδιά, μην περιμένετε τίποτα ιδιαίτερο, εννοείται. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθείτε με το σενάριο. Όλο το παιχνίδι βασίζεται στη συνεργασία των παικτών. Έχει φοβερό co-op. Και να αρχίσω με τα θετικά να πω ότι ο netcode του τίτλου είναι πολύ καλός. Δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα στο να συνεργαστούμε και να παίξουμε, στο να βρεις το παιχνίδι μου, να σε βρω και τα λοιπά. Και όχι μόνο αυτό. Invites. Να πούμε ότι παίξαμε τη 360 έκδοση του Xbox, αλλά το ίδιο ισχύει για την PlayStation 3 έκδοση. Μιας και λες για τα θετικά και βλέπουμε εδώ πέρα και gameplay co-op που έχουμε πάρει από ένα walkthrough της EA, ότι το παιχνίδι είναι χτισμένο πάνω στο co-op, μην τολμήσετε να το παίξετε μόνοι σας. Αν και η AI του συμπαίκτη όταν παίζετε solo είναι καλή, το παιχνίδι είναι φτιαγμένο, κομμένο και ραμμένο για co-op εμπειρία, έτσι. Αυτό δηλαδή, ακριβώς. Με το φιλαράκι σας παρέα. Τα δύο θετικά... Επειδή δεν υπάρχει και multiplayer στο παιχνίδι. Δεν υπάρχει multiplayer. Όλο, όπως πολύ σωστά το θέτεις, το παιχνίδι όλο βασίζεται στο co-op και στο co-op με ανθρώπινο partner. Partner, όπως λένε έτσι, μέσα. Έτσι. Hero partner. Λοιπόν, δύο θετικά έχει αυτό το παιχνίδι. Τα συζητούσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή, σε 9 λεπτά που είναι αυτό το βίντεο, δεν χωράει να σας περιγράψουμε ό,τι λέγαμε για 7-8 ώρες που διαρκεί το παιχνίδι. Ναι, η κοπελιά πάντως, by the way, ήταν πολύ καλή. Τουμπάνο του Πανίδου, ναι. Τουμπάνο του Πανίδου, του Πανεχέιρος. Του Πανεχέ. Αλλά στα. Ο Μπράβο είναι ο ένας χαρακτήρας, ο Αλφα είναι ο άλλος. Ο Αλφα είναι ο άλλος. Λοιπόν, δύο θετικά εντοπίσαμε σε αυτό το παιχνίδι. Το πρώτο, το είπε ο Σάκης, είναι το netcode και γενικότερα η όλη co-op εμπειρία, το online του είναι αψεγάδιαστο. Έτσι. Ναι, ναι. Το δεύτερο. Έχει και split screen, ένα που και split screen σε τοπικό, σωστό, μπράβο. Το δεύτερο είναι το πολύ ωραίο και απολαυστικό gunplay που έχει. Τα όπλα έχουν φοβερή αίσθηση, το shooting είναι πολύ καλό, δουλεύει σωστά. Πολύ καλό, επίσης είναι λίγο σχετικό, δεν έκανα τέλειο, αλλά όπως λες, δουλεύει πολύ σωστά. Δεν έχει προβλήματα, ναι. Ναι, ναι, δουλεύει σωστά, δεν έχει θέμα. Οπότε, πού είναι το πρόβλημα, Καρπά, εδώ, με αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν. Το παιχνίδι, εμένα φυσικά δεν μου άρεσε καθόλου σαν παιχνίδι, εντάξει. Όλη η χαρά και η διασκέδαση βρίσκεται στο ότι έπαιξα με τον Καλήφα, όπως και εσείς θα παίξετε με τον αντίστοιχο φίλο σας και θα το ευχαριστηθείτε παρά τα πάρα πάρα πολλά προβλήματα. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Πρώτα απ' όλα, τεχνικά. Πάμε στα γραφικά. Τα γραφικά, παιδιά, υπάρχουν κάποια ελάχιστα σημεία τα οποία είναι πολύ ok και θυμίζουν παιχνίδι τωρινής γενιάς. Κάτι φωτισμοί, κάτι textures, κάποιες γυαλάδες όταν βρέχονται οι χαρακτήρες. Είναι ok. Το περιβάλλον που καταστρέφεται. Το περιβάλλον είναι το πρώτο παιχνίδι από τα τρία που πλέον υπάρχουν distractable περιβάλλοντα. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, να σου πω την αλήθεια. Είσαι βέβαιος? Νομίζω πως είμαι βέβαιος. Τέλος πάντων, ok, sorry αν κάνω λάθος. Απλά δεν το θυμάμαι πολύ καλά. Είναι το πρώτο.
Ναι. Και το cover system δουλεύει καλά σε κάποια σημεία. Το cover system δουλεύει σωστά. Αλλά σε γενικές γραμμές τα γραφικά είναι πολύ μέτρια, έχουν πολλά προβλήματα. Πέφτει το frame rate πάρα πολύ. Όχι όμως in game, την ώρα του παιχνιδιού. Πέφτει στα cutscenes πάρα πολύ. Ευτυχώς δεν είναι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα την ώρα που παίζουμε. Έχει tearing την ώρα που παίζουμε. Σε κάποια σημεία, όχι παντού πάλι. Και γενικά σου δίνει την αίσθηση ότι είναι ένα παιχνίδι παλιακό. Ένα παιχνίδι του 2005, χωρίς χαρακτήρα. Κάπου νιώθεις ότι τα έχεις ξαναδεί όλα. Δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο που να πεις πω τι ήταν αυτό που είδαμε. Έτσι. Όχι, όχι. Δηλαδή, κοίταξε τώρα το σκηνικό αυτό που ανοίγει η πόρτα. Με το bridge και το slow motion. Ξεκινάει ένα slow motion, εκτός ότι το είδαμε στο επίσης άθλιο The Cartel Call of Juarez. Το βλέπουμε και εδώ στο ίδιο στυλ. Το κάνεις 500 φορές μέσα στο παιχνίδι. 500 φορές μέσα στο παιχνίδι. Το έχεις κάνει σε άλλα 500 παιχνίδια στο παρελθόν, έτσι, ναι, ναι. Δεν έχει ακριβώς όπως το λες είναι. Δεν έχει ιδέες, δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Ένα θετικό θα έλεγα εγώ επίσης είναι ότι υπάρχει ποικιλία στα όπλα. Μπορείς να τα αναβαθμίσεις, κερδίζεις λεφτά σε κάθε mission. Να πούμε ότι υπάρχουν 9 missions. Η διάρκεια του είναι ικανοποιητική για αυτό που... Ίσως και λίγο πιο μεγάλη από ό,τι πρέπει. Ίσως πιο μεγάλη από ό,τι πρέπει. Από την άλλη όμως αν κάποιος σκάσει, αν κάποιος πάει και σκάσει 40-50 ευρώ πόσο κοστίζει, τουλάχιστον θα το ευχαριστηθεί όσον αφορά τη διάρκεια. Γιατί εμείς στο normal κάναμε περίπου 8 ώρες. 8 ώρες περίπου, ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να φτάσει και 10 ώρες. Αν το βάλετε να πούμε ότι κάναμε και πάνω κάτω τη δυσκολία, το βάλαμε σε hard, το βάλαμε σε easy να δούμε. Δεν αλλάζει και τίποτα ιδιαίτερο, εκτός το ότι μπορεί να γίνει σαντιστικό γιατί σου έχει συνεχόμενο spawn, έτσι, waves. Ναι, από παντού έρχονται ώρες, υπάρχουν σημεία, αρένες που σου βγαίνουν από παντού όμως, όταν λέω από παντού. Και εκεί πέρα λίγο τα νευράκια θα σπάσουν, αν θέλετε να, αν αποφασίσετε να το παίξετε στο hard. Να πούμε ότι τελειώνοντας το ξεκλειδώνει και το insane επίπεδο για τους πιο βιτσιόζους. Τα set pieces δεν μπορώ να πω ότι με τρέλαναν. Εντάξει, όλο εκρήξεις, εκρήξεις, ελικόπτερα να πέφτουν, ρουκέτες να φεύγουν από εδώ. Να, καλή ώρα ένα ελικόπτερο τώρα. Προσπαθώ εδώ. Α, θυμάσαι που προσπαθούσα να πυροβολήσω τον πιλότο. Τον πιλότο. Αυτό είναι προς το τέλος του παιχνιδιού. Το σκηνικό. Σεναριακά είπαμε δεν. Απλά. Καλά, σενάριο, παιδιά, είναι για γέλια, δεν υπάρχει. Έτσι. Ναι. Δηλαδή το έχουμε δει 1 εκατομμύριο φορές. Δύο τούκια τα οποία παλεύουν και σκοτώνουν όλο το Μεξικό. Νομίζω ότι πήγανε, όπως είπες. Την ώρα που παίζαμε και στα παράλια εκεί στην Νικαράγουα. Την Νικαράγουα, φτάσαμε Κολομβία. Παιδιά, πολύ σκοτωμός, πολύ. Δηλαδή. Σε γενικές γραμμές. Αναλαμβανόμενα μοντέλα στους αντιπάλους σε βαθμό που σε πιάνει αναγούλα, τόσο επαναλαμβανόμενα. Μοντέλα που δεν πολύ ταιριάζει. Αυτός δεν μοιάζει με τον Black Ops, δείτε τον λίγο. Ναι, μοιάζει πάρα πολύ. Αυτός δεν μοιάζει με τον χαρακτήρα του Black Ops 2. Και είναι και αυτός που δεν καταλαβαίνει Χριστό, να σκάει όλο. Δεν καταλαβαίνει, όχι, αυτός δεν καταλαβαίνει. Αυτός είναι Robocop και πάνω. Λοιπόν, βία έχει μπόλικη να πούμε. Είναι το πρώτο που έχει τόσο πολύ βία, που φεύγουν κεφάλια, πόδια, χέρια από αυτούς που σκοτώνουμε με εκρήξεις. Για να κλείνουμε. Εγώ προσωπικά δεν θα του βάζα μάνα από 5. Ναι, δεν το συνιστούμε. Το συνιστούμε μόνο για μια ενοικίαση και για λίγη πλακίτσα με το φιλαράκι σας co-op. Μια ενοικίαση, αν το βρείτε κάπου λίγο πιο φτηνά, μεταχειρισμένο, ξέρω εγώ. Ίσως και να λέει η φάση με φίλο. Παιδιά, μόνοι σας ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Αυτό. Με αυτό. Φίλο. Η διασκέδαση είναι όλοι να παίξετε με φίλο. Αυτά. Το κάψε και αυτό η EA. Γεια σας, παιδιά. Το κάψε. Να είστε καλά όλοι, πολλά φιλιά. Τα λέμε στο επόμενο Gamecast.